iOS 18,1. Για ποιο λόγο είναι το πιο άχρηστο update που έχεις πάρει ποτέ στο iPhone σου? Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο update που έχεις πάρει ποτέ στο iPhone σου. Σήμερα λοιπόν θα σου πω ότι το iOS 18,1 ναι μεν θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι το καλύτερο update. Και τι εννοώ, θα το καταλάβεις στο σημερινό βίντεο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iOS 18,1. Θα μπορούσε να είναι η καλύτερη ανεβάθμιση που έχει φέρει ποτέ η Apple τα τελευταία χρόνια? Ναι, θα μπορούσε, ακόμη και από το iOS 18. Καθώς θα παρουσιάστηκε το iOS 18 επίσημα στο event που είχαμε δει στο WWDC το καλοκαίρι, είχαμε δει τα νέα πραγματάκια τα οποία θα φέρει γενικότερα το iOS 18 και η Apple είχε ξεκαθαρίσει ότι ναι μεν θα τα φέρει το iOS 18, αλλά τα περισσότερα θα δοθούν στη 18,1 έκδοση. Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε λίγο πολύ τι φέρνει το iOS 18,1 και ποια από αυτά εσύ θα μπορέσεις να εκμεταλλευτείς, καθώς αυτό είναι που την κάνει την πιο άχρηστη αναβάθμιση. Γιατί τα περισσότερα είναι πάνω στο Apple Intelligent, το οποίο λόγω Ευρώπης δεν έχει εσύ στην Ελλάδα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο, καθώς θα σου πω το πότε θα έρθει επίσημα στην Ελλάδα από την επίσημη ανακοίνωση της Apple. Αν σου αρέσει μια καλή βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, dimigeo.gr αλλά και Instagram να μην χάνεις νέα και tips για iPhone. Και το TikTok βγαίνουν νέα πραγματάκια όμορφα και ωραία και ξεκίνησε και μια σειρά με gadget, οπότε πας εκεί πέρα να την τσεκάρεις. Επίσης, όλοι με ρωτάτε για τις θήκες που χρησιμοποιώ, είναι τις Banks. Link θα βρεις επίσης κάτω στην περιγραφή για να τσεκάρεις όλες αυτές τις ωραίες θήκες. Κάνουν περίπου 2 εβδομάδες να έρθουν, δεν έχουν τελωνίο, είναι εξωτερικό και με τον κωδικό DIMIGEO15 έχεις και εσύ 15% έκπτωση στο τελικό σου καλάθι. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση γύρω από αυτό και πάμε να τσεκάρουμε λίγο το iOS 18,1 και το τι νέο έχει φέρει. Τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσα να σας τα δείξω, αλλά δεν τα έχω. Και πάμε να πάρουμε πραγματικά ένα προς ένα το τι είναι αυτό που έχει φέρει και το τι δεν μπορείς εσύ να έχεις, για την ώρα τουλάχιστον. Για αρχή θα χωρίσουμε το τι θα έχουμε εμείς στο iOS 18,1 που είναι πολύ όμορφα και ωραία πραγματάκια τα οποία έχει φέρει, αλλά και ποια είναι αυτά που φέρει το Apple Intelligent τα οποία εμείς δεν θα έχουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα με το τι φέρνει το Apple Intelligent και το τι δεν θα έχουμε εμείς στο iOS 18,1 μέχρι τουλάχιστον να γίνει επίσημη ανακοίνωση από την Apple για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά θα δούμε τα ποια είναι τα 2-3 πραγματάκια τα οποία φέρνει σε εμάς, τα οποία επίσης είναι πολύ χρήσιμα και πραγματικά είναι κάτι το οποίο αλλάζει πολλά πράγματα το iOS 18 φέτος. 18,1 πλέον, iOS 18 γενικότερα, γιατί λόγω του iOS 18 είναι η 0,1 έκδοση. Πρώτο και βασικό λοιπόν είναι ότι έχει έρθει το Apple Intelligent πλέον και επίσημα στην iOS 18,1, το οποίο εσύ δεν έχεις λόγω ότι είσαι εκτός Ευρώπης, όπως είπαμε. Το iOS 18,1 και το Apple Intelligent λοιπόν φέρνει στο iPhone τις νέες αυτές δυνατότητες, οι οποίες είναι ηχογράφηση κλήσης. Θα μπορείς ουσιαστικά με το iPhone 18,1, κάτι το οποίο με ρωτάτε πάρα πολύ, το πώς μπορείτε να ηχογραφήσετε κλήση. 18,1 λοιπόν θα το έχεις επίσημα. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κάνεις ηχογράφηση κλήσεων, αλλά δυστυχώς δουλεύουν με έναν τρόπο τον οποίο δεν σου αρέσει. Οι περισσότεροι λοιπόν μου στέλνετε και μου λέτε να σας πω μια δωρεάν εφαρμογή για ηχογράφηση κλήσεων. Προφανώς και δεν υπάρχει, καθώς η Apple λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν αφήνει να ηχογραφήσει τις κλήσεις. Θα μου πεις τώρα, ρε Γιώργο, υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες το κάνουν. Ναι, υπάρχουν εφαρμογές οι οποίες είναι επιπληρωμή, καθώς είναι μια συνδρομητική υπηρεσία. Και το πώς δουλεύει, παίρνεις εσύ τηλέφωνο, πατάς ηχογράφηση κλήσεις και την ώρα που γίνεται αυτή η διαδικασία, παίρνεις παράλληλα ένα ακόμα τηλέφωνο. Βάζεις δηλαδή στην κλήση ένα ακόμα τηλέφωνο. Το οποίο αυτό μπορεί και ηχογραφεί την κλήση που γίνεται μέσω της εφαρμογής αυτής και μετά το φωνητικό σου το στέλνει μέσω email. Αυτό λοιπόν είναι συνδρομητικό και είναι μια υπηρεσία την οποία πρέπει να πληρώσεις. Λόγω, όπως είπαμε, πνευματικών δικαιωμάτων. Η Apple λοιπόν φέρνει την ηχογράφηση κλήσης επίσημα στο S18 και πολλοί θα έχετε δει όταν παίρνετε τηλέφωνο και έχετε κάνει το update, επάνω αριστερά να υπάρχει ένα εικονίδιο το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που αν θα πατήσεις θα ηχογραφεί την κλήση. Ένα φωνητικό ακούγεται στο μικρόφωνο This call will be recorded. Και στο ηχείο του iPhone, το οποίο λέει ότι η συγκεκριμένη κλήση ηχογραφείται. Από τη στιγμή που γίνεται αυτή η ανακοίνωση, για λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, πάλι το κάνει αυτό η Apple για να πάει στο συνομιλητή ότι ηχογραφεί την κλήση, να μην το κάνεις δηλαδή στα κρυφά, δεν θα γίνεται. Μην νομίζεις ότι θα ηχογραφείς κλήσεις του οποιοδήποτε και δεν θα το ξέρει. Θα το γνωρίζει καθώς πηγαίνει, όπως είπαμε, φωνητικό μήνυμα. Δυνατά. Η κλήση αυτή ηχογραφείται. Ξεκινάει λοιπόν και πηγαίνει και καταγράφει την κλήση. Βγάζει μια κυματομορφή που είναι το περιβάλλον των κλήσεων. Βγαίνει λοιπόν μια κυματομορφή και σου ηχογραφεί την κλήση. Μόλις τελειώσει η κλήση, το συγκεκριμένο φωνητικό μήνυμα πηγαίνει στην εφαρμογή των σημειώσεων, σου δημιουργεί μια νέα σημείωση, πηγαίνει το ηχητικό σε εκείνο το σημείο και από κάτω γίνεται ένα κείμενο, στο οποίο κείμενο αυτό υπάρχει μια περίληψη του το τι είπατε. Γίνεται ουσιαστικά μια απομαγνητοφώνηση γενικότερα της συνομιλίας.
Βολικό, χρήσιμο πάρα πολύ, δυστυχώς δεν το έχεις. Δεύτερο πράγμα που φέρνει το iOS 18.1 είναι η νέα δυνατότητα την οποία μπορείς να αφαιρείς αντικείμενα από τις φωτογραφίες σου. Έχεις τραβήξει μια φωτογραφία, υπάρχουν κάποια αντικείμενα, κάποια άτομα τα οποία δεν θέλεις να υπάρχουν πλέον, οπότε μπορείς πολύ εύκολα να τα αφαιρέσεις. Έχουμε δείξει παλιότερα βίντεο με removal πώς μπορούσες να αφαιρέσεις πράγματα από τη φωτογραφία σου. Πλέον γίνεται μέσω του iOS 18 και από την επίσημη επεξεργασία που δίνει το κινητό μας. Ένα επίσης πάρα πολύ όμορφο που φέρνει το iOS 18.1 είναι η συνεργασία που θα έχει με το ChatGPT. Βέβαια το συγκεκριμένο θα έρθει σε νέο update λογικά από του χρόνου, από το 2025 επίσημα, αλλά πλέον η Siri αποκτά δική της νοημοσύνη. Θα μπορείς να τη ρωτάς πράγματα, θα μπορεί ουσιαστικά να κάνει αναζήτηση στο ίντερνετ για αυτό που της λες να κάνει ή να σου βρίσκει πληροφορίες γενικότερα και να σου γράφει κείμενο γύρω από αυτές και μια περίληψη γύρω από αυτό που την ρωτάς, πέρα από το να σου πετάει απλά αποτελέσματα που ήδη κάνει. Και θα μπορείς επίσης να γράφεις email μέσω του AI, δηλαδή να τις γράφεις να σου υπαγορεύσει ένα email ή να σου γράψει, να σου συνθέσει, να σου συντάξει ένα email έτσι όπως το θέλεις, δηλαδή θέλεις εσύ να στείλεις σαν social media marketer ένα email σε μια εταιρεία. Θα τη λες ότι ξέρεις τι, είμαι αυτός, θέλω να στείλω email εκεί, γράψω με ένα κείμενο. Όπως ακριβώς κάνει και το ChatGPT και όσοι το χρησιμοποιείτε, πολύ καλά κάνετε. Θα γίνεται λοιπόν και μέσω της Siri πλέον αυτό το πράγμα και θα μπορεί ουσιαστικά να σου γράφει εκείνη τα email. Θα μπορεί να σου απαντάει τα email αντί να είσαι εσύ, θα έρχεται δηλαδή το email, θα το μαρκάρεις, θα τη λες να σου απαντήσει και θα σου απαντάει εκείνη αντί για εσένα. Θα σου κάνει δηλαδή τη σύνταξη του κειμένου ως προς απάντηση. Ένα ακόμα επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι και στο Safari θα υπάρχει αυτό, αλλά και γενικότερα σαν επιλογή σε οποιοδήποτε σημείο που υπάρχουν κείμενα, θα επιλέγεις το κείμενο που θέλεις και θα γίνεται μια περίληψη του κειμένου για να μπορεί ουσιαστικά να σε βγάζει από τη διαδικασία να διαβάσεις όλο το κείμενο. Θα υπάρχει επίσης και η υπαγόρευση που ήδη υπάρχει σε ένα βαθμό, θα μπορεί ουσιαστικά να γίνεται και πλέον μια πολύ πιο σύντομη και πιο συνοπτική περίληψη του κειμένου. Επίσης θα υπάρχει και η δυνατότητα του Apple Intelligent Report. Θα μπορείς ουσιαστικά να κάνεις export τα δεδομένα σου και να βλέπεις ποια δεδομένα, προσωπικά σου δεδομένα, έχει αντλήσει η AI. Γενικότερα αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να υπάρχει διαφάνεια γενικότερα και να βλέπεις ποια είναι αυτά τα στοιχεία που κρατάει το Apple Intelligent από εσένα, το AI της Apple. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πολύ τι φέρνει το iOS 18 όμως στις δικές μας συσκευές στην Ελλάδα. Ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό που κάνει είναι να φιλτράρει τις ειδοποιήσεις. Σου βγάζει επίσης και ένα σηματάκι επάνω το οποίο σου λέει πόσες ειδοποιήσεις έχεις από την εκάστοτε εφαρμογή. Παράδειγμα, έχεις 5 ειδοποιήσεις, θα σου βγάζει πάνω το νούμερο 5. Έχεις 4 ειδοποιήσεις, θα σου βγάζει το κουτάκι πάνω αριστερά 4 ειδοποιήσεις, 5-6 ανάλογα πόσες έχεις. Ένα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι πλέον μπορείς να έχεις περισσότερα πραγματάκια στο κέντρο ελέγχου. Στο κέντρο ελέγχου γενικότερα σας είχα δείξει ότι δεν μπορείς να βάλεις το Wi-Fi, πλέον στο iOS 18.1 υπάρχει το Wi-Fi. Σας είχα δείξει το πώς μπορείς στο βίντεο που είχαμε κάνει για το κέντρο ελέγχου, το πώς μπορείς με πατέντα μέσω ουσιαστικά των shortcuts να το βάλεις. Πλέον μπορείς να το βάλεις easy πηγαίνοντας στο κέντρο ελέγχου και προσθέτοντας το Wi-Fi. Είναι εδώ πέρα κάτω, οπότε το πατάς και πλέον δεν χρειάζεται να το έχεις σαν shortcut. Κάντε ένα scroll στο κέντρο ελέγχου και στα νέα πράγματα για τα οποία έχει φέρει και αν δεν βολεύεσαι και δεν σε βοηθάει ή δεν γνωρίσεις πώς, πήγαινε να τσεκάρεις το βίντεο του κέντρου ελέγχου που έχουμε κάνει και γενικότερα παρέλειψε το κομμάτι απλά του Wi-Fi που σας έχω δείξει. Διορθώσεις σφαλμάτων, διορθώσεων ασφαλείας και πολύ σημαντικό κάποιες διορθώσεις που είχαν θέμα με την μπαταρία στο iOS 18, κάποια τηλέφωνα. Επίσης, τα iPhone 16 Pro και Pro Max είχαν κάποιο θέμα με την αφή του camera button, όχι σε όλους, σε κάποιους, και αυτό το πράγμα βελτιώθηκε σε έναν βαθμό, οπότε πλέον δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό και ίσως και το πιο σημαντικό σε αυτό το βίντεο είναι ότι γίνεται πλέον επέκταση του NFC. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δοθεί σε εφαρμογές τρίτων να μπορούν να χρησιμοποιούν το NFC σας για πληρωμές. Παράδειγμα, το Viva Wallet δεν μπορούσε τόσο καιρό να δέχεται πληρωμές στο iPhone σας. Και όσοι είστε επαγγελματίες, γενικότερα σας είχα πει ότι θα έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα και θα μπορείς να το χρησιμοποιείς και εσύ το Viva για να μπορείς ουσιαστικά στα iPhone, όχι στην Ελλάδα γενικότερα, να μπορεί το Viva να χρησιμοποιεί το NFC σου για να δέχεσαι πληρωμές στο iPhone σου. Μέχρι χθες γινόταν σε Android τηλέφωνο και σας είχα πει ότι να πάρετε POS για να φτιάξετε POS, θα πάρετε ένα κινητό Android και θα το κάνετε μέσω Viva. Πλέον γίνεται και στα iPhone και πολύ σύντομα θα το δούμε, θα δοθεί η δυνατότητα αυτή και θα μπορούν ουσιαστικά να δέχονται πληρωμές και το iPhone, αλλά και γενικότερα εφαρμογές τρίτων να μπορούν να χρησιμοποιούν το NFC για ανέπαφες συναλλαγές, αλλά και όχι μόνο. Πολύ σημαντικό, μείνετε συντονισμένοι για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες όταν επίσημα έρθει από τις μεγάλες εταιρείες
αυτό το πράγμα. Όσοι έχετε MacBook και έχετε κάνει update στο νέο λογισμικό που έχει έρθει στα MacBook και φυσικά στην iOS 18.1, θα δοθούν νέες λειτουργίες ανάμεσα στα δύο λογισμικά. Θα μπορείς πολύ πιο εύκολα να στέλνεις φωτογραφίες από το iPhone στο MacBook χωρίς AirDrop με πολύ πιο εύκολο και πιο άμεσο τρόπο. Έχει δοθεί μια νέα δυνατότητα στο camera button να μπορείς να κάνεις πολύ πιο εύκολα switch τις κάμερες από την πίσω στην μπροστινή. Πολύ πιο easy, που εντάξει, okay, με ένα το camera button όπως σας έχω πει και στα προηγούμενα βίντεο μου είναι λίγο άχρηστο, αλλά δόθηκε σαν νέα δυνατότητα, οπότε οφείλω να το πω όσο έχετε iPhone 16. Γενικότερα, το camera button πλέον έχει αυτή την έξτρα λειτουργία. Ελπίζω να σας κατατόπισα για ποιο λόγο στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι λίγο άχρηστο το iOS 18.1. Συμφωνούμε ότι είναι η πιο σημαντική αναβάθμιση που έχει δοθεί ποτέ, καθώς το iPhone 16 κυκλοφόρησε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να δοθούν ουσιαστικά αυτές οι δυνατότητες της AI και να μπορεί ουσιαστικά το iPhone να χρησιμοποιεί το AI στον έπακρο βαθμό. Επειδή λοιπόν δεν έχει δοθεί ακόμα το AI, το κινητό υπολειτουργεί, καθώς βγήκε για να δοθούν αυτές οι υπηρεσίες και αυτές οι δυνατότητες. Πότε λοιπόν θα έρθει το Apple Intelligence στην Ελλάδα? Επίσημο είναι τον Απρίλιο. Επίσημη ανακοίνωση από την Apple ότι θα δοθεί τον Απρίλιο του 25 το Apple Intelligence στην Ευρώπη. Όλες οι δυνατότητες θα δοθούν, απλά θα έχει κάποιους περιορισμούς λόγω Ευρώπης. Περιορισμούς στην ασφάλεια λόγω Ευρώπης, αλλά θα δοθούν όλες οι δυνατότητες. Δηλαδή, πρακτικά δεν θα το καταλάβουμε εμείς που θα κάνουμε τη χρήση. Έχω γράψει κλείσιμο ότι την έχουμε κανονικά. Τη διαγραφή αντικειμένων από τις φωτογραφίες επίσης θα το έχουμε κανονικά. Και γενικότερα, ό,τι φέρνει το AI θα το έχουμε κανονικά. Απλά θα έχει κάποιο περιορισμό γενικότερα back office από την Ευρώπη προς την Apple. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο μόλις γίνει λίγο πιο έτσι φιλικό προς την ανάγνωση, καθώς ακόμα δεν έχουν δοθεί όλες οι λεπτομέρειες και ακόμα δεν έχω την πληροφορία που χρειάζομαι για να κάνω βίντεο γι' αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω γενικότερα λίγο πολύ να έχετε μια εικόνα το αν είναι καλή ή κακή η iOS 18.1. Εγώ σας είπα τη γνώμη μου και σας είπα την άποψή μου ότι είναι παντελώς άχρηστη για ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι 2-3 αυτές δυνατότητες που δόθηκαν είναι πιο πολύ διορθώσεις σφαλμάτων. Ναι, οκ, okay, ναι, μεν, αλλά. Αν σου αρέσει να κάνεις ένα βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Πας να τσεκάρεις όλα τα link κάτω στη περιγραφή, dimitri.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά TikTok που σύντομα θα έρθουν και νέες σειρές, αλλά και γενικότερα που έχω αρχίσει λίγο έτσι πιο πολύ να δουλεύω το TikTok. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.